Αγαπητέ Δανίλη Σιρόπουλε, πού βρισκόμαστε? Είμαστε σε ένα παραδείσιο μέρος, σε ένα όμορφο ορεινό χωριό, δεν ξέρω και πώς το λένε. Λάερμα του Ασέου Λαδέρμιου και Πολύστρατου. Αλάερμα. Τα παλιά τα Αλάερμα. Και είναι ένα ιδυλιακό μαγευτικό τοπίο. Και άλλο τόσο μαγευτικό είναι για το τραπέζι που έχουμε μπροστά μας, χάρη στις προσπάθειες της φιλότιμης της κυρίας Παρασκευής, για στα χέρια τους Παρασκευή, Παρασκευά. Και στο Γιώργο μας. Και στο Γιώργο, ο οποίος είναι μια ανεξάντλητη λαογραφική πηγή σε ποιητική μορφή. Μάλιστα. Θα θυμάστε που τον είχαμε βγάλει, τώρα είναι μια άλλη εκδοχή. Μια άλλη εκδοχή. Θα μας την πει σε λίγο. Και γιατί πανέμορφη. Είναι από δίπλα όμως και ο Ματσουρίς, Ο Ματσουρίς ήταν μεγάλος ποιητής και αυτός. Ο Νικόλας, ο Χατζηκωνσταντάκης. Πάμε τώρα στο Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Όπως γνωρίζομαι, η Ρόδος ήταν ένα μαραγδένιο νησί. Και όλοι το ζηλεύανε. Κατακτητές. Ο κόσμος. Ύστερα φιδούσα. Όπου και να πήγαινα, φίδια συναντούσα. Ήτανε φίδια με φτερά πόδια που προσπαθούσα, δημιουργούσαν πανικό και ξέσχιζα στον δρόμο. Όποιοτε. Μετά έφεραν ελάφια. Και ο εχθρός του φιδιού ήταν το ελάφι που τα σκότωνε με τα ποδάρια. Και όλοι ήταν απελπισμένοι από την πολλή σκλαβιά. Είστε η ώρα η καλή και είστε η ελευθερία και ο κόσμος χαμογέλασε που τα απελπισία. Άντρες, γυναίκες και παιδιά όλοι μαζί αρχίνησαν, κάναν πολλές δουλειές, κάναν αμπελοχόγραφα και δέντρα από ελιές. Τη γη καλουαργούσανε, σπέραν τα σιτηρά τους και τρώγαν το ψωμάκι τους μαζί με την ελιά τους. Τα αμπέλια κλούσανε, κάνανε τα κροσιάτας, πίνανε και ξεχνούσανε όλα τα βάσανά τους. Προδέψανε, πληθύνανε, κάναν πολλούς συνοικισμούς, κάναν πολλά χωριά, περνούσανε ευχάριστα γονείς με τα παιδιά. Εκάνανε βασίλειο, είχανε βασιλιά. Εκάνανε σχολιά και γράμματα μαθαίνανε όλα τους τα παιδιά. Ο βασιλιάς απόκτησε κι αυτός ένα παιδάκι, το είχανε μονάκριβο όπως κοριτσάκι. Μεγάλωσε και έκλεισε τα 12 χρονάκια. Έπαιζε και χαιρότανε με τα άλλα τα παιδάκια. Το κοριτσάκι αρρώστησε με ανίατη ασθένεια και δεν είχε θεραπεία. Όπως κάποιος αρχαίος από τα Λάερμα, λεγόμενος Ματσουρίς, έλεγε «Όλοι έχουμε βάσανα καθένα στα δικά του, άλλος με την γυναίκα του, άλλος με τα παιδιά του». Έτσι και ο βασιλιάς αρχίνησαν τα βάσανα του με την κόρη του. Yes. Πηγαίνουν και κάνουν δεήσεις προς τη Θεοτόκο. Μήπως θεραπευτεί το κόρη τους. «Μαρία, αϊπάρθενε, δέξου τη δέησή μου». Αγκάλιασε την κόρη μου σαν δεύτερο παιδί σου. Πού είχα το παιδάκι μου να ζήσει, να έρθει στην οικογένεια της πάλι ξανά. Πού είχα το παιδάκι μου να μην περιπλανάται, γιατί ο κάθε άνθρωπος το χάρο το φοβάται. Πήρα μεγάλη απόφαση. Σε θαμνοδάφο σκέφτηκα να πάω να τα αφήσω και τη βαριά ασθένεια στα άλλα παιδιά να μην τη μεταδώσω. Άνθρωποι τη φροντίζανε, παρέα της κρατούσα και στο μεγάλο πόνο της την επαρηγορούσα. Περάσανε χρόνια, καμία θεραπεία. Ξυπνάνε ένα πρωί το κοριτσάκι και εξαφανίστηκε. Όλοι ανησυχήσαν. Τη μάνα και παρατέρα τους ειδοποιήσαν, όπου κι αν ψάξανε, όπου κι αν γυρίσαν και στα κοντινά χωριά δεν την συναντήσαν. Αρωτήσαν κυνηγούς, βοσκούς. Δεν την συναντήσα. Το μυαλό τας πήγανε προς τους Αγίους. Μήπως έγινε κάποιο θαύμα και βρήκε την υγειά της, κάποια ευλογία του Θεού. Μια μέρα ένας κυνηγός πήγε να κυνηγήσει. Με το τόξο. Μια ελαφίνα. Το φαγητό των τόξων είχε λαγή και αλάφια. Την ελαφίνα σκόπευσε για να τη θανατώσει. Α, ξαφνά ακούει μια φωνή. Όχι! Βλέπουν τα μάτια του. Τι βλέπουν τα μάτια του, τα λέει στον βασιλιά. Φεύγει και πηγαίνει στον βασιλιά να δώσει την είδηση, ξέροντας ότι η κόρη του έχει εξαφανιστεί. Βασιλιά μου, έτσι και έτσι. Έλα εδώ, πες μας, τι είδες. Τι είδα. Σε θαμνοδάσος πήγα να κυνηγήσω μια ελαφίνα
σκόβεψα για να τη θανατώσω. Άκουσα μια φωνή. Τι φωνή! Λέει, όχι! Τι ήτανε! Τι ήτανε, πώς ήτανε! Ένα κορίτσι! Ελάφια ήταν κοντά της και τα μαλλιά της έφταναν μέχρι τα γόνατά της. Όλοι μαζί, πάμε να δούμε εκεί που την βρήκες. Περάσανε βουνά, λαγκάδια και από μακριά αντίκρισαν μια παρέα ελάφια. Πλησίασαν σιγά σιγά για να μην φοβηθούνε και ξαφνικά τα μάτια του, λέτε, σαν τι θορούσαν. Βλέπει την κόρη που άφησε στο δάσος να πεθάνει. Ποτέ δεν το περίμενε η κόρη του να Γιάννη. Το όνομα της φώναξε. Φερινίκη. Δεν ήξερε ποια ήταν οι γονείς της. Με τα ελάφια που ζήσε δεν βγαίνει η φωνή της. Μάνα και πατέρα της σπιθαγκαλιάσα. Το δρόμο της επιστροφής πάλι ξαναπιάσα. Όλοι μαζί της έκανανε τραπέζι που λέμε στο αυτό. Για πες μας, κοριτσάκι μου, πώς ήταν η ζωή σου. Με τα λάφια που ήσουν που είσαι μοναχή. Δεν ήμουνα, πατέρα και μάνα μου, μάνα. Συγγνώμη που σας πέδεψα τόσο πολύ. Δεν ήμουνα μόνη. Πώς ήσουνα, με τα ελάφια. Με τα ελάφια. Και τι έτρωγες. Λιγάκι γάλα εφύλαζα από την αλαφίνα. Και λίγο μου στάγια, μάταγε μανούλα μου την πήγα. Δεν είχα σαν μητέρα μου. Με χασταδάσει και μουνά τα άγρια λαγκάδια. Έτρωγα τρυφερούς καρπούς και άγρια χλάδια. Πώς μιλούσες. Αγγέλους έβλεπα ψηλά δεξιά ζερβά πετούσα και στη δική μου μοναξιά παρέα μου κρατούσα. Και τι σου λέγανε. Μου λέγανε, είσαι θάρρος. Έπαιρνα πατέρα και μάνα μου θάρρος και από το κορμί μου φεύγανε πόλη και αναστεναγμή που είχα στο σώμα βάρος. Όλοι μαζί φεύγουμε. Πού να πάμε, εκεί που την βρήκαμε ζωντανή και πέρασε τόσα βάσανα, εκεί πάμε να δούμε. Ευχάριστες δεήσεις να κάνουμε και να προσευχηθούμε. Πηγαίνουν εκεί που την βρήκανε ζωντανή και λέει, Μαρία, αϊπάρθενε, σε ευχαριστώ με το μονογενή σου που αγκάλιαχες την κόρη μου σαν δεύτερο παιδί σου. Αγκάλιαχες την κόρη μου και βρήκε την υγειά της, η βασίλισσα. Και ήρθε πάλι ξανά η υγιέσα της στην οικογένειά της. Βασιλοπούλα, άγγελοι και αρχάγγελοι, σας ευχαριστώ. Εσείς με βοηθήσατε και βρήκα την υγειά μου και βρίσκομαι πάλι ξανά στην οικογένειά. Εσείς μου λέγατε πάντοτε, έπαιρνα πάντα θάρρος, έχε θάρρος. Και φύγαν πόλοι στην αγαμή όλοι που ήταν στο σώμα μου αβάσταχτο το βάρος. Και λέει ο βασιλιάς, σ' αυτό το μέρος πέρασες πόνους απελπισία και εδώ οι γονείς σου ετάξαμε να χτίσω με μοναστήρι γιατί εδώ ξαναγελάσανε τις κόρες μου τα πικραμένα χείλη. Και λέει, βγάζει το δαχτυλίδι και το πετάει. Το δαχτυλίδι το πετώ και όπου το συναντήσω, το μοναστήρι που έταξα εκεί πέρα θα το χτίσω. Όλοι εψάχνανε να βρουν το δαχτυλίδι. Όλοι εψάχνανε. Θαρώ και είναι εδώ, θαρώ και είναι πέρα, θαρώ και... Ο ήλιος ευασίλεψε, τελείωσε η μέρα. Όλοι εβοηθήσανε και χτίσανε το μοναστήρι θάρι του ταξιάρχη Μιχαήλ, μεγάλη του η χάρη. Το μοναστήρι ονόμασαν Θάρι από τον Αγγέλον το έχει θάρρο και το δαχτυλίδι. Θαρώ και είναι εδώ, θαρώ και είναι πέρα. Ο ταξιάρχη Μιχαήλ. Πόσες αιώνες κατοικείς σε αυτό το άγιο το χώμα. Δέκα αιώνες κατοικώ σε αυτό το άγιο χώμα που έκτισαν οι προγόνοι μας τον 10ο αιώνα. Έλειωσε το κορμάκι της και χάθηκε η φωνή της και στο αγαλματίδιο βρίσκεται η μορφή της. Όχι, ήταν μια εξαιρετική αφήγηση, έμετρη, αυτό που λέμε οι ποιητάριδες των νησιών μας, οι ποιητάριδες του λαού μας, ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος. Στιχοφλόκος, φτιάχνει την ιστορία έτσι όπως την έχει ακούσει και την ξανακούσει από τους παππούδες, τους προπαππούδες,
και είναι μια ιστορία των ανθρώπων που ζυμώθηκαν με αυτά τα χώματα, που ζήσανε με αυτά τα πυκνά τα δάση, αγκαλιά και παρέα με τα ελάφια που περιέγραψε, που δεν ξέραν. Ελάφια είναι πραγματικά τα κοπάδια αυτά. Άγγελοι του Θεού είναι που κατεβαίνουν και κυκλοφορούν μέσα. Βλέπετε πόσο η αγνότητα των χωριών μας διατηρείται μέσα από αυτούς τους τοίχους. Και να είναι καλά ο Γιώργης, ο οποίος πάρα πολύ όμορφα και παραστατικά μας τα παρουσίασε. Ο οποίος Γιώργης είναι και ταλέντο. Εδώ θα μας δείξει πώς φτιάχνει. Μεγάλο ταλέντο. Πώς φτιάχνει. Λέγε Γιώργη, τι θα μας δείξεις τώρα. Πώς φτιάχνεις. Πρώτα ευχαριστώ που ήρθατε και μας ετοιμήσατε και ήρθετε στο σπίτι το πατρικό μας που ζήσαμε τόσα χρόνια και κάναμε παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα. Μπράβο, να σου ζήσουνε. Να είστε καλά, Πάτερ Νεκτάρι. Τώρα θα μας δείξεις πώς φτιάχνουμε τις βίτσες. Τώρα θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε τις βίτσες. Και δίνουμε και τα εμπαστούνες και πώς φτιάχνουμε τις κούπες. Ένα χερόνι μου πουλί και μ' αγαπούσα εσύ πολύ. Πουλί και κελαϊδούσα σαν ψηλά κλάδια πετούσα. Τώρα μου κογιά μαν αμάν, τώρα μου κόψαν τα φτερά. Μα και δεν μπορώ να πετάξω την αγάπη μου να φτάσω. Παίρνω το στράτη στράτη για τη σ' αγαπώ που μικρή. Στράτη το μονοπάτι βάσανα που τα έχει αγαπή. Και το στράτη βράμα να και το στράτη με πόσο σε. Οπα. Στο πόλιο μου το χωριό τις γειτονίσες ρωτώ. Βρε τις γειτονίσες ρωτώ που είναι απ' αγαπώ. Μέσα είναι και κοιμάται και για σένα συλλογάται. Μα είναι ξυπνιάς κοιμηθεί και στον ηρωτή σας με δει. Οπα, για σου παρέ ωραία. Κι αν εγκύματα σε ξύπνησει και μαζί μου να μιλήσει. Κι αν είναι με τη μάνα της, ας πάρει και εμένα τα μάτης. Κι αν είναι με το κυρί της μας, παρημένει κοκκυρίδης. Γεια σου Γιάννη Κλαδάκη. Γεια σου Λεντάκη Γιάννη. Γεια σου Θεοδόση Περσελή. Μ' ό,τι και να μου κανούσει, μ' ό,τι και να μου λέσει, πιάσε να τα μάτακια μου, μέρα και νύχτα κλαίσει. Μες στα πέτρωτα, μες στα πέτρωτα, μες στα πέτρωτα μια χρυσοπέρδικα πετά.
αργοριού μονάχη. Γιατί σε βασανίζουνε πολλολογιό τα πάθη. Μες στην άμαξα, μες στην άμαξα, μες στην άμαξα σιτά μικρή και τα μαξά. Πού πάμε τώρα. Τα έργα του Μιχάλη, ακόμα και της κλειδαριά στο μέρος τα έκανε. Έλα με... ανοίξε. Ανοίγουμε και μπαίνουμε μέσα. Πάνε φέρ τα πράγματα εδώ. Μέσα εδώ. Ναι, εδώ θα τα κάνουμε. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ωραία δροσιά. Δανίλ, όπως είπαμε, πρέπει να δείξουμε τώρα πώς γίνονται τα μπαστούνια, έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα ιδιότυπο και ιδιόμορφο εργαστήρι του αγαπητού μας του φίλου, του Γιώργου του Παρασκευά, και στα Λάρμα. Και του γιού του Μιχάλη. Που το έκανε σε δύο μέρες και τελείωσε. Όλο κατασκευασμένο από ξύλο, ατόφιο, παρμένο μέσα από τα καμένα δάση των Λαέρμων που βρίσκονταν στην Κυρία. Τα καμένα πεύκα, τα οποία είναι λουστραρισμένα, υπέροχα, και είναι γεμάτο από κορμούς δέντρων, τους οποίους τους δουλεύουν και ο Γιώργης αλλά και ο γιος του Μιχάλη πολύ περισσότερο. Τους επεξεργάζονται. Τους επεξεργάζονται. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και κάνουν έργα τέχνης, ένα από αυτά το έχω δει και στον Ίγκο. Έναν θρόνο. Και έχει και εδώ. Έχει νάτος εκεί ένας. Εκεί ένας. Και τώρα ο φίλος μας, ο αγαπητός ο Γιώργος, μας δείχνει μια άλλη τέχνη. Έχω κι εγώ ένα δείγμα της τέχνης του και μπαστούνιζω, όπως μου λέει ο Γιώργος, μπαστούνιζε. Λοιπόν, από... Γιώργο, από τι? Αυτό είναι από πικροδάφνη, από τον ποταμό. Μπράβο. Αλλά λόγω που έχουν μεγάλες πλημμύρες, είναι δύσκολο να το βρεις. Ναι. Γιατί είναι στραβά όλα. Και τούτο. Και τούτο, το ίδιο. Μπράβο. Που βάλεις το χέρι σου. Τώρα... Και αυτό εδώ πέρα, αλλά αυτό εδώ πέρα που βλέπεις είναι τελειωμένο, αλλά αυτό για να το κάνεις πρέπει εδώ να ανοίξεις την τρύπα με το τρυπάνι, ναι. Και θα κάνεις αυτό εδώ. Ναι. Να το, έτοιμο. Δεν που το έχω τρύπα, το βλέπεις. Και εδώ πέρα τώρα θα κάνω άλλο. Ένα παρά ένα, ε. Ένα, ω, ναι. Για 12, να... 12. Για να γίνει πολύχρωμο. 12. Δηλαδή βγάζει το φλοιό κατά διαστήματα. Κάνω το κύκλους αυτού. Αλλά ύστερα να το καθαρίσεις. Έτσι. Απολαύστε αυτή την τέχνη. Φίλοι μου, απολαύστε αυτή την τέχνη. Ναι. Είναι το ψαλίδι για να γίνεται, για να μπορείς ύστερα να το καθαρίσεις. Ευτυχώς και έφαγε, Λάκη. Ναι, είναι χαμωμένος τώρα, εντάξει. 12. Και μόνον η σκέψη του και η ευρεσιτεχνία του να πάρει από τη φύση ατόφια κομμάτια και να τα επεξεργαστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα τα μετράει για να βγουν ακριβώς 12. Να βγουν ακριβώς 12. Η πρώτη δουλειά ήταν να τα κόψει, να τα βρεις όμορφα ίσια. 11 και το 12. Το 12, αλλά αυτό που μπαστονίζεις και πάει στο δρόμο. Το κάνεις αυτό. Να είναι καθαρό, χωρίς φλούδα. Ναι, που πατάει στο χώμα. Μπράβο. Και μην νομίζω ότι τα κρατάει για ίδια χρήση. Έχει εφοδιάσει όλους τους φίλους και τους γνωστούς του με μπαστούνια. Όχι, και... είστε που την Κοζάνη, είστε που τι μέρη. Άλλος ήρθε από τη Φλόρινα, καημένα. Μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, μέχρι τη Σουηδία. Άμαν είδα τον δεσπότη της Σουηδίας και κρατούσε το μπαστούνι μου, όλο κύριε Λέισον. Τα ωραιότερα μπαστούνια που μπορείς να βρεις. Λοιπόν. Δέστε τώρα την τέχνη, δέστε. Τώρα, ένα, δύο, τρία. Ένα παρά ένα. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Λοιπόν. Κατάλαβες. Ξεκινάμε. Ξανά. Τώρα. Και τελειώνει.
Να βγει ο φλοιός. Ναι, και το κάναμε σαν αυτό. Έτσι, να γίνει σαν και το δεύτερο. Και κάναμε σαν αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Ναι, τούτο εκείνο. Και τώρα ερχόμαστε στο... Το οποίο το έχει τρυπήσει ήδη. Βεβαίως, βεβαίως. Να, έτοιμο το τρυπάνι. Και αυτό το δεύτερο είναι επίσης ροάφνη. Ποιο, ναι. Όλα λαερμενά. Λαερμενά, από τα λαέρμα. Από τα ρέματα των λαέρμων. Εκεί. Πάντως, Λάγκη, μεγάλοι άνθρωποι τώρα συνταξιούχοι που δεν έχουν πολλές φορές τι να κάνουνε. Δες πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το χρόνο του όμορφα και ευλογημένα. Περνάει η ώρα μου. Θα μπορούσε να σταυρώσει τα πόδια και τα χέρια, να κάθεται στην τηλεόραση και στον καφενέ. Το έβαλα στην τρύπα που άνοιξα. Τελειωμένα αυτό, σαν εκείνο που είναι οι μυτελές. Και τώρα θα πιάσω από εδώ κάτω και θα το κάνω στο αριστερό μέρος του μπαστούνιου. Βλέπετε, λυγίζει εύκολα το κλαδάκι το μαλάκο. Δεν σπάει. Πρέπει να προσέξεις όμως. Ναι. Τώρα χρησιμοποιούμε και μερικά σύγχρονα μέσα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα το τρυπήσεις όλο, δεν θα έχει αντοχή το ξύλο, θα σπάσει. Γι' αυτό το δένει με δεσίματα πλαστικά. Συνδυάζει δηλαδή την παραδοσιακή τεχνολογία με την σύγχρονη. Μέχρι να βρει κανένα παλιό και εδώ καμία πατέντα, Δανίλ. Θα βρει. Είναι τόσο πολύ εφευρετικό, θηλυκό μυαλό που λέμε, έπιασα, που θα βρει. Έπιασα. Έγινε η πρώτη καμπύλη. Η πρώτη. Να. Ωραία. Τώρα. Δέστε όμως και... το πλαστικό να μας... Δέστε όμως το δεύτερο... Το δεύτερο δέσιμο στο στόμα. Θα το στρίψω με. Σιγά για να μην σπάσει. Να μην σπάσει. Σπάσει και το γυρνάω. Α, πρέπει να γυρίσει γύρω. Θέλει δύναμη. Γι' αυτό είμαι και σούμα πριν. Γιώργο, παρά τα 50 χρόνια, 50 είσαι. Φορία τα καλοκαίρια. Γεννήθηκα στην κατοχή που ήταν η Ιταλία, δεν με έφταναν τα βάσανα. Και ήρθαν και οι Γερμανοί, η κατοχή από τη, η Ναζί από την Γερμανία. Ο κόσμος απελπίστηκε από την πολλή σκλαβιά. Δεν άντεχε τον πόνο τους. Κοίτα σ' απελπισία. Βλέπετε ότι περίμενα την απάντηση να είναι έμετρη, το ήξερα εγώ. Κοίτα σ' απελπισία. Χωρούσανε παλιόπουρτσα και ρούχα μπαλωμένα. Παρ' όλα αυτά το φρόνημα ελληνικό και η ψυχή ελληνική, έτσι διατηρήθηκε η πατρίδα μας, έτσι σε όλα τα χρόνια τα δύσκολα. Σ' άλλα μέρη οι Γερμανοί έκανανε ζημιές, αλλά στα Λάερμα δεν έκανανε τίποτα ζημιά, αφού εμείς έψανε ένα μικρό δωματιάκι του σπιτιού και εκείνη στο μεγάλο. Ερωτεύτηκαν το χωριό, αγάπησαν τη φύση του. Ναι, και τούτο. Ναι, αφού... Λέει μας τι κάνεις τώρα. Τώρα δεν είναι το κάτω μέρος. Γυρίζει γύρω-γύρω το μαλακό κομμάτι, το μαλακό ξύλο γύρω για να γίνει το φιδοειδές, το οφειοειδές που λέμε, και το δένει με δεσιματάκια. Τι τέχνη χρειάζεται και είδατε πόση δύναμη κατέβαλε για να το φτιάξει. Το φιοειδές το έχει φτιάξει τώρα τελευταία, είναι πατέντα τελευταία. Ναι. Στις πρώτες μπαστούνες δεν το είχε. Σε ανέστη. Με σύρματα. Τώρα είναι το πλαστικό αυτό εδώ πέρα και γυρνάει όπτε. Στην πρώτη μπαστούνα που με έδωσες δεν είχε τέτοιο φιδοειδές. Εγώ δεν χρωστάς. Βλέπεις ότι η Δανιήλ εξελίσσεται. Σίγουρα. Παρά τα 50 του χρόνου. Τι κάνουμε τώρα. Παρά τα 50 του χρόνου. Αφαιρούμε. Ναι, κάναμε μωράκι τώρα. Ναι. Έτοιμη! Να την μπαστούνα. Έτοιμη, Γιώργη! Έτοιμη! Θα την παραδώσεις εκεί στο Δανίλ. Βέβαια, αφού είναι... Η πρώτη! Μετεπιστροφής. Όχι, ναι, καλή καρδιά. Έγραψες όμως το όνομα. Παράληψη, είδες. Δεν το γράφουμε ολόκληρο το όνομα. Αρχικά. Γεώργιος Πι. Και τώρα, για να μην...
Για να μην, για να μην πειράζει τα ποδάρια που, το, που κινείται. Σωστό. Θα κάνουμε ένα αυτό. Σωστό. Έτοιμοι. Πήγαινε να σου δώσει την πένα η γυναίκα. Ένα γυναίκα που να βάλει και αυτόγραφο. Γαλανή. Είναι βαριά, είναι μαλακιά. Το μαρκαδόρο. Μαρκαδόρο, η παρασύμη. Λοιπόν, δέστε παιδιά τώρα εδώ τι τέχνη χρειάζεται και τι όμορφο αποτέλεσμα βγήκε. Από τι, από απλά υλικά του ποταμιού. Και από διάθεση την... καλή. Κυρίως η διάθεση, αλλά πρώτα απ' όλα η αγάπη. Η αγάπη για αυτό που κάνει. Σωστά. Αυτά, η αγάπη για αυτό που κάνει. Να, πρώτα πρέπει να χαίρεσαι, να ευχαριστήσεις εσύ που το κάνεις και το δίνεις. Και... εδώ πέρα τώρα, λόγω που εφάρδινε αυτό εδώ πέρα, ναι, θα βάλουμε ένα υλικό, ωραία, σαν κόλλα για να μην παίζει. Και αυτό εδώ πέρα, λόγω που είναι αυτό, οι άλλοι πιάνουν έτσι και κάνουν. Όχι, και το δάχτυλο εδώ. Ναι. Για να βαδίζεις. Λησμονήσαμε να πούμε και άλλη μια αγάπη. Η αγάπη για αυτό που φτιάχνει, αλλά και η αγάπη που νιώθει, η χαρά που νιώθει όταν το προσφέρει. Όταν το προσφέρει. Πολλαπλασιάζεται. Γεώργιος γάμα πι. Πι. Γεώργη, Γεώργιος Παρασκευάς. Γεώργιος Παρασκευάς. Όχι, ο Μαρκαδόρος δεν είναι παραδοσιακός, είναι συγχρονητέ. Είναι καλά. Γεώργη, στα Λάρμα γιατί σε λένε Κάι. Όταν ήμουν πολύ μικρός... μικρός, ναι, αλλά ψηλός, ναι, και ήταν το επίθετο μας πολύ μεγάλο. Παρασκευά. Πού να το πεις. Βάει, παρασκευγάει. Άρχιζες από βραδί σε ξημέρωμα. Παρασκευγάει. Παρασκευγάει. Πώς σε λένε, λέω Κάι. Τελευταίες λέξεις. Δηλαδή στην τομογραφία είναι. Ναι. Γιώργο, πώς σε ταιριάζε. Παρασκευγάει. Παρασκευγάει Κάι. Ναι, παρασκευγάει. Ομοιοκαταλήξατε αυτό. Ναι, 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 ναι. Ποιητικό. Συλλάρδο, που βάλαμε δύο τόπους, τον Παρασκευάς, Γιάννης ο Παρασκευάς. Τον ομάχε το δήμαρχο. Σεβιά. Σεβιά. Παρασκευιά. Γιάννη μου, ελπίζω να τα βλέπεις. Ελπίζω να τα βλέπεις και χαίρεσαι με την όμορφη απόδοση του επιθέτου σου. Κόλλα. Κόλλα για να κολλήσεις, αν μην φεύγει που λέει. Κοίταξε τώρα, γίνεται η παράδοση και παραλαβή. Δεν θα την πω, η ποιμαντορική ράβδος, δεν είμαι παπάς ούτε δεσπότης, αλλά είναι η ράβδος του ανθρώπου που ποιμενική ασκαλεύει, που οδηγεί τον κόσμο. Ποιμένας κι εγώ, ποιμένας κι ο Γιώργος, αγνών ψυχών ποιμένας, που μας δασκαλεύει τόσα χρόνια με τους όμορφους στίχους του, με τις ιστορίες του, με τις παραδόσεις που τις διατηρεί μέσα στην ψυχή του. Και μάλιστα είχα τη χαρά να σε παρουσιάσω, Γιώργο μου, σε μια εκπομπή. Ευχαριστώ και πάρα την πολύ. Απόλαυσα, ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα μεγάλη δεχθήκαμε για εκείνη την εκπομπή. Και έλα, μάλιστα, ναι. Μάλιστα, όταν πήγαινα να συμπληρώσω κι εγώ κάτι και έλεγε ο Γιώργος, όχι, δεν είναι έτσι. Αλήθεια, αλήθεια. Στο σταθμό, στο σταθμό. Λοιπόν, φώναξε για την Παρασκευή τώρα, να μας δείξει τις φροκαλιές. Κυρία Παρασκευή, κοιτάξτε να δείτε, βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά της Ρόδου, ακριβώς στο κέντρο της, και είναι, χτυπάει εδώ μέσα η καρδιά της Ρόδου, η απλή καρδιά της Ρόδου, η αγνή. Τώρα θα δείτε άλλη μια τέχνη του φίλου μας του Γιώργου και της κυρίας Παρασκευής, η μόνη δική σου. Γιώργο, τώρα οι φροκαλιές. Εγώ όταν μαζεύω και τις εμπλέκω μαζί. Α, τις πλέκτηκε. Έλα κύριε Παρασκευή, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιώργη, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έτσι, κάτσε. Σήκωσέ τα λίγο αυτά να τα δούμε. Αυτά που βλέπετε είναι βούρλα μέσα από το ποτάμι. Κυρία Παρασκευή μου, εξήγησε μας πώς τα βρίσκεις. Αυτά πάμε στο ποτάμι. Βγαίνουν στις άκρες του ποταμού. Τα μαζεύουμε ένα-ένα, τα κόβουμε από τα αγκάθια πάνω, γιατί βγάζουν αγκάθια πάνω, έχει μισά αγκάθια, μισά βούρλα που λέμε. Λοιπόν, τα κόβουμε αυτά ένα-ένα, τα διαλέμε, τα φέρνουμε στο σπίτι, κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ, δένουμε δύο μαζί, τα οποία περνάμε. Δείξε μας. Το ένα θα το περάσω ευθεία μέσα, στη μέση, εκεί. Τώρα θα το φέρω, πόσο το θέλω να το κάνω, μεγάλο, μικρό, όχι, μικρό. Εκεί, μέτριο. Μετά θα πάρω το άλλο από την έξω μεριά. Θα το φέρω τον κόμπο του, γιατί είχε ο κόμπος εδώ. Θα πιάσω το πάει στο πίσω μέρος, το πίσω, να το φέρω μπρος. Ορίστε, και γίνεται αυτό το δέμμα. Ορίστε. Α, κι άλλο πάει, το ίδιο. Και συνεχίζω μέχρι που το θέλω να γεμίσει όλο το... Άλλη τέχνη. Ναι. Αυτή είναι η τέχνη, δεν είναι άλλη τέχνη. Ο κόμπι να είναι πάντα ίδιοι εδώ. Και θα φέρνει το πίσω μπρος και γίνεται αυτό το στάσιο. Αυτό συνεχίζει μέχρι που να έρθω εδώ μπροστά. Πόση ώρα κάνεις, θα κάνεις μία.
Όχι, δε. Όχι. 2/4, μισή ώρα, ανάλογα τη φάρτα θα την κάνω. Εάν την κάνω σε στενό, σε λίγα, θα πηγαίνει πιο γρήγορα. Αν κάνει τη μικρούλα, ναι, που πήρα μια μικρούλα, μικρή ναι. Που έχω. Ναι, τέτοιες κάνω όλες. Την Παρασκευή με αυτή σκουπίζανε. Με αυτήν σκουπίζαμε τα πάντα. Mm. Και το σπίτι και τα χαλιά μας. Και το όνομά της είναι η Φροκαλιά. Φροκαλιά. Φροκαλιά, ναι. Σκούπα δηλαδή. Σκούπα, αλλά την λέγανε τα παλιά. Την λέγαμε Φροκαλιά. Και μέχρι... Δώστε στο like να τις δείξουμε. Να δω. Αυτή είναι περισσενή και είναι αθάνατη. Έχαλανε. Και αυτή είναι φετινή. Αυτή είναι φετινή που τα πιάνει η παλαιίδια. Πέρυσι με χαλάει. Περίμενε. Πολύ ωραία. Ορίστε, συνεχίζω με αυτό το βιολί. Την ώρα που το φτιάχνει η κυρία Παρασκευή, δεν με ακούει τώρα ευτυχώς, ναι, ναι. Όχι, δεν με ακούς κυρία Παρασκευή. Δεν ακούς. Είναι ένα ζευγάρι ερωτευμένων ανθρώπων ακόμα και στα όσα χρόνια τους έχουν, 70, 80, έξερω πόσα. Σπάνια συναντάω τέτοιο δέσιμο ανθρώπων, τέτοια αγάπη μεταξύ τους. Ο ένας τον βλέπει το άλλο στα μάτια και μέσα στην ψυχή του. Δανιήλ, και εγώ συνάντησα ένα τέτοιο αντρόγινο. Ναι. Όχι, όχι, μία ακούει, ακούει. Μία ακούει. Δόξα τω Θεώ, περάσαμε και καλά, περάσαμε και κακά και φτώχες και πλούτη, δόξα τω Θεώ. Άμα υπάρχει αγάπη η Παρασκευή μου, κυρία Παρασκευή μου, έτσι. Η συνεννόηση να σέβεται ο ένας τον άλλο, να αγαπάω ο ένας τον άλλο. Τότε περνάς ευχάριστα. Λοιπόν, τώρα για πες μας, κυρία Παρασκευή, γιατί σήμερα τα αντρόγινα χωρίζουν στο άψες βίσε. Γιατί έχει ο καθένας τον εγωισμό του. Έχει το φράγκο. Εμείς πάντα δεν είχαμε λεφτά και δεν θέλαμε να χωρίσουμε, δεν μπορούσαμε. Γιατί πώς θα δώσω τα παιδιά μου αν φύγει ο άντρας μου. Και υποχρεωτικά τον κρατούσαμε. Τον αλλά κρατούσαμε. Και σεβασμός όμως. Είχαμε όμως τον σεβασμό, βέβαια. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μας. Αν να μιλήσω άντρας, έκαναμε υπομονή εμείς. Αν να μιλήσω εμείς, έκαναμε υπομονή ο άντρας. Τώρα δεν σηκώνουν στο χέρι του τίποτα αυτές. Με το παραμικρό, τότε, μαζί με στραφείο. Βλέπετε αυτό που λένε σήμερα τη σύγχρονη χειραφέτηση τη γυναίκα. Αυτή είναι η χειραφέτηση τη γυναίκα. Να βλέπει τον άντρα τη σαν εαυτό τη και ο άντρα τη να βλέπει τη γυναίκα σαν το δικό του τον εαυτό. Έτσι, αυτό έτσι είναι. Να σέβεται ο ένα τον άλλο. Να βοηθάω ο ένα τον άλλο. Όχι επειδή έχω εγώ το πορτοφόλι μου, άτε φύγει από μπροστά μου και έχω λεφτά και ζω. Μάμα δεν είχε ο Γιώργο με το πορτοφόλι που βγάζει τα λεφτά του μια κυρία Παρασκευή μέσα στο σπίτι, οικοδέσπινα και κουμάντο και τιμόνι, εμέ δεν θα έκανε πορτοφόλι. Βέβαια. Ναι, θα κάνει και πορτοφόλι. Και άμα είναι και σπατάλα και τα παίρνει από τη μια μεριά, ο άντρα από την άλλη τα πετά, τελείωσε. Και το άλλο είναι όμω ότι σκέψε εσύ φεύγει. Πάει, θα βρει άλλον άντρα. Σκέφτεσαι τα παιδιά όμω τι πλήγη θα του δώσει. Ποτέ δεν σου βγουν αυτά. Πόσα παιδιά κλαίνουν κάθε μέρα, πόσα έχει το εφαντροφείο μέσα, πόσα έχει που εδώ που και τη αγάπη στο. Όλοι, γιατί. Κυρία Παρασκευή μου, θα σου θυμίσω ένα στίχο από ένα βιβλικό κείμενο. Λέει η Σοφία Σιράχνη, Ιε, πίνε από τον σον αγγείων. Πίνε από την βρύση τη δική σου, από τη στάμνα τη δική σου. Μην ψάχνεις αλλού να ξεδιψάσεις. Αυτό κάνανε τα ανθρώπινα της παλιάς εποχής. Και ακόμα τους βλέπεις να νιώθουν σαν να είναι οι έφηβοι των 18 χρονών. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έχουμε και δυσκολίες. Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος λοιπόν έλεγε, μόνο λέει τα παλιά χρόνια το φτιάρι του νεκροθάφτη χώριζε το αντρόγινο. Έτσι ακριβώς. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά δυστυχώς τώρα δεν έχουν φιλότιμο καθόλου. Η γυναίκα τον άντρα δεν το σέβεται, ούτε ο άντρας τη γυναίκα. Βέβαια την καλύτερη θα πάω και τελείωσε. Συνεχίζει εδώ. Εδώ συνεχίζει η εργασία. Μιλάμε και συνεχίζει. Αν σας κάνουμε και λίγη φιλοσοφία, δεν πειράζει. Δικαιολογημένη είναι, γιατί η δουλειά θέλει κουβέντα και η κουβέντα λέει κάνεις να ξεχνάς τη δουλειά. Εδώ τώρα θα κόψω αυτό που είναι... προς τα πέρα. Αυτό εδώ. Τι είναι αυτό, Γιώργη, για να το κοβείς. Είναι λιμίτσι, είναι που δεν πάει σε Κίνα. Εκείνα. Και θα κάνω και αυτό εδώ. Το μικράκι θα σας δείξει, το μικράκι. Το μικράκι, θα κάνω και αυτό εδώ το μικράκι. Μικρή φροκαλίτσα. Ναι, αυτό εδώ. Με αυτά εδώ. Λοιπόν. Δείξε τη μικρή, να τη δούμε. Γιώργη, δείξε τη. Έχει μια προεργασία η δουλειά, δεν είναι άντε πήγα, έκοψα τα βούρλα και το φτιάχνω. Έχει μια έκυρα βέβαια, βέβαια πρέπει. Εγώ τώρα εδώ να δεις τι θα γίνει ακόμα. Ακόμα που είναι. Αυτά. Ένα μικρό από το βούρλο, το μεγάλο,
εξαίσθηση πάνω εκεί. Και έτσι δεν χρειάζεται να το πετάξουμε το ψαλίδι και κάνουμε και το μικράκι. Τώρα, μια και είπε για τον Μανώλη, πρέπει να στείλει χαιρετίσματα στον Μανώλη. Πού είναι, πού βρίσκεται, στην Αμερική. Κάθε δύο μέρες παίρνει τηλέφωνο. Μεσημέρι. Να του στείλουμε το βίντεο. Πού στείλε του χαιρετίσματα. Σε βλέπει τώρα, χάτε. Ναι. Ναι, σε βλέπει τώρα. Σου στέλνω χαιρετίσματα από Μανώλη από το χωριό μας. Θα έρθει φετός. Ναι, αν τα βοήθησε, δεν είμαι σίγουρος. Κι ας είσαι τόσο μακριά, είσαι περιδικό μας. Μπράβο, ωραία, πολύ ωραία. Πόσα παιδιά έχει. Περιμένουμε την κόρη σου. Αύριο. Και εμείς θα τη θωρούμε και θα της δίνουμε λεφτά να την περιποιούμε. Ωραίο, μπράβο Γιώργο μου. Τι σπουδάζει η κόρη. Εγκληματολογία. Μπράβο. Μην νομίζετε αγαπητοί φίλοι ότι δει, βρισκόμαστε σε μια καλύβα, ξυλοκαλύβα. Τα παιδιά μας είναι δρομολογημένα, ακούσατε. Σπουδάζει μεταδεπτυχιακό εγκληματολογία. Πώς νομίζετε ότι ξεπίδησε η μεγάλη ηγεσία της Ελλάδας. Να, από τέτοια σπιτικά ξεκίνησε. Και ξεκινάει και συνεχίζει. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Των αγνών ανθρώπων. Κύριε Παρασκευή μου, συνεχίζει η δουλειά. Συνεχίζει λίγο, θέλω ακόμα και τελειώνει. Να. Μέχρι εδώ θα το φέρω και εντάξει. Θέλω να βάλω 3-3 για να τελειώσει πιο γρήγορα. Είναι κουραστική και κάθετε, είστε όρθιοι ακόμα κάθετε. Βάλε τώρα το Γιώργη, μας πει κάτι και για την Ίγκο. Τώρα Γιώργο... Γιώργη, πες μας ναι. Για την Ίγκο τίποτα. Η Ίγκος είναι ένα από τα αγαπημένα σημεία του χωριού. Ένα μοναστηράκι πανέμορφο, αητοφολιά. Πάνω στην κορφή των Λαέρμων, μέσα, πάνω από το μοναστήρι του Θαριού και έγινε και δικό μας αγαπημένο σημείο, όχι μόνο εδώ των ντόπιων των Λαερμενών και εμείς που είμαστε από πολύ μακριά, το αγαπήσαμε, το ερωτευτήκαμε και θέλουμε να ερχόμαστε να το επισκεφτόμαστε. Τώρα μας πήγε ο Γιώργης. Τα Λαέρμα είναι ένα χωριό που πήρε το όνομα από το Λαδέρμιον και τον Πολύστρατο. Και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Θάρι του ταξιάρχη Μιχαήλ Μεγάλη του Ιχάρη. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει απάντηση απλή, πεζή, έμετρη απάντηση, πάντα. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Για την Ίγκο πες κάτι. Οι παλαιοί μας τότες είχαν ένα μικρό μοναστηράκι και πηγαίναμε με τα γαϊδούρια και ανάβαμε καντιλάκι. Σιγά σιγά όταν ήρθε ο Σεβασμιότατος Αμφιλόσιος έκανε τα δωμάτια, δεν τα σκέπασε. Έφτιαξε το δωμάτιο όπως εμπορούσε, διότι είχε πολλά λεφτά να φτιάχνει. Ναι, και τώρα που ήταν ο πάτερ Νεκτάριος, το τελείωσε. Και έκαμε και κιόσκα με την πουτή του. Δεν επλήρωσε. Αφιερωτές πολύ, όλοι. Αφιερωτές όλοι. Και εγώ θέλω να αναφέρω και έναν εργάτη όλων αυτών που γίνονται εκεί. Πραγματικά εργάτη, τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος δουλεύει ολημερής και έφτιαξε με τα έργα των χεριών του, με τη βοήθεια φυσικά όλων των δωρητών και των ενισχυτών, αλλά εμπολής οφείλεται σε αυτόν το ό,τι έγινε εκεί. Έκανε το βοτσαλάκι. Ανάβει το καντιλάκι. Έκαμε το βοτσαλάκι, έκαμε το δωμάτιο και μένει μόνος του. Και έκαμε όλους τους αρμούς τους παραδοσιακούς των δωματίων. Και μπαίνεις και έχει κρεβατοκάμαρι, καμπινέδες δεξιά-αριστερά και το εστιατόριο. Δηλαδή που τρώνε. Κύριε, έχω τελειώσει το μπλέξιμο. Σε ξεχάσαμε. Το δένουμε τώρα. Είναι πολύπλοκη σήμερα. Τώρα το δένουμε και μετά γυρίζω αυτό. Έτσι. Έτσι το γυρίζω. Ωραία. Άλλη τέχνη εδώ. Άλλη τέχνη. Όλο θα γυρίσει μέχρι πέρα. Κύριε Παρασκευή, ποιος σου το δίδαξε αυτό. Η μάνα μου και ο πατέρας μου. Οι παλιοί, οι γονείς μας. Η μάνα μου είδα τσοπάνισα. Δεν το είχαν για διαχώσμηση. Όχι, εργασία. Καθάρισαμε τον τζάτζι, ξεθίζαμε, μαζεύαμε τα θύτα. Τις αυλές, όχι είναι μεγάλο. Ωραίο είναι. Είναι μεγάλο τόσο. Και έστε με τη τέχνη για να μην πάει όλο μαζί. Βέβαια. Να στέστε το.
Τώρα βρες μου ένα μακρύ, είχα εδώ ένα μακρύ. Δηλαδή καθαρίζατε τον τζάκι. Καθαρίζαμε τον τζάκι, σκουπούσαμε τα χαλιά μας, όλες τις δουλειές. Το φέρνω κάτω, το πατώ με δύναμη να κατεβήκα. Τώρα αυτό το γυρνάω, γύρω γύρω, το φέρνω και το δένω με αυτό εδώ. Ακούψω την πλάτη μπροστά για τα κοινά. Καλή, να τα εκεί. Εδώ το. Βλέπετε ότι ό,τι έδινε η μάνα γη, η φύση, ήταν χρήσιμο για τα σπιτικά του παλιού εκείνου του καιρού και τα χρησιμοποιούσαν όλα, μα όλα, ό,τι έδινε. Ένα μέρος από αυτό το γευτήκαμε προηγουμένως στο τραπέζι, κάτι υπέροχα, υπέροχες μανίτες. Και αυτές, είναι το καλύτερο φαγητό. Πες τα, Μανώλη. Και λαούρκια, αυτά που φάγαμε σήμερα, που είχαμε, με τα πρωτοβρόσια βγαίνουνε. Θα πιάσω πάλι το ίδιο, όπως έδεσαι εδώ. Θα βρω ένα μακρύ πάλι. Είπα στο Γιώργο να φροντίσει, αλλά δεν μου φροντίσε. Τώρα έχει στο νου του την ιστορία να πει. Με τα παιδιά που χαθήκανε στην οικογένεια. Θα τα πει, θα τα πει. Λοιπόν, θα το δώσω αυτό πάλι στην άκρη και θα αφήσω λίγο. Κυρία Παρασκευή, κρατούσε πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Ανάλογα με το δουλέψεις. Με το με δουλειά. Είμαι ανάλογα με δουλειά. Μα έχεις να σκουπίσεις κάθε μέρα, θα καταληθεί. Αν όμως δεν το προσέξεις, τώρα σε κρατήσεις ένα χρόνο. Γιατί δεν, και αυτό να μαδίσει, το βρούλο το καθαρίζει. Ναι, έτσι. Λοιπόν, τώρα, θα πιάσω μια πάνω. Εδώ. Μόνο το φίδι. Μια εδώ. Για να είναι στο χάρδο. Για να ανοίξει να είναι φαρδί, να μην είναι στενό. Ωραία. Τώρα, το γυρίζω από εδώ, κοντό μου βγει το λόγο. Δεν πειράζει, ωραίο. Ναι, αλλά δεν είναι. Για σαν είναι ωραίο. Το είδαμε όμως. Το είδατε, το ξέρω. Ωραία. Μετά μας ενδιαφέρει να δούνε σήμερα. Έτσι. Επειδή δεν είναι τώρα έτσι, πάμε και αυτό εδώ το ίδιο. Θα βάλω άλλο τώρα, εγώ το φέρω. Και γίνεται αυτό. Τώρα το μικρό το κάνουμε αυτό εδώ. Τραβάμε αυτά. Α, στα αυτά, να το κάνω εγώ. Υπομονή, να δείξω, με είπαμε. Μην τα πετούμε. Αυτά εδώ τα βγάζουμε. Να χαλάσω το. Για να κάνουμε το μικρό. Για να κάνουμε τα μικράτσια. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό έτσι δώστο στην κυρία Σταματία μα. Το τακτοποιήσατε, το δώσω. Τακτοποιήσε, δώσω, γιατί η Σταματία θέλει τώρα. Να ακούσουμε την ιστορία, Γιώργη, ναι, με τα παιδάκια με την Ίγκο. Έτσι. Άντε, λέγε, τα παιδάκια που χαθήκανε, ξεκίνα. Βρισκόμαστε στη χρονολογία 1964, 14 Μαΐου. Πραγματικό γεγονός. Ναι. Πραγματικό γεγονός. Έτσι. Τρία παιδάκια χάθηκαν. Πέντε η ώρα το βράδυ. Ξυπόλυτα. Έγινε βουθό και ψάχναν ο κόσμος να βρουν τα παιδάκια. Χαθήκαν γιατί τα δύο ήταν δίδυμα. Και ο άλλος μόνος και ο άλλος αυτός. Ναι, στο διάστημα αυτό. Όλος ο κόσμος έψαξε. Πήγα στα κοντινά χωριά και όλοι αρωτήσανε, μα δεν τα συναντήσα. Και όλοι ανησυχήσαν. Και όλοι ανησυχία. Περάσανε το ποτάμι. Πήγανε στον Άγιο Γιώργη στην Ίγκο. Και όλοι προσευχηθήκανε και τα παιδιά να βρούνε. Διότι τα παιδιά ήταν τόσο πολύ μικρά και όλο το χωριό γύριζε για να βρει τα παιδάκια. Και αφού προχώρησαν από εκεί που είναι προς το κάστρο, ακούω φωνές από παιδάκια. Πλησίασαν σιγά σιγά και βλέπουν τα παιδάκια πάνω στο κάστρο. Πλησίασαν σιγά για να με βοηθούν. Τα κατεβάζουν κάτω και τα ρωτάνε, ποιος σας έφερε εδώ πέρα? Έφερε μας ένας βοσκός που έβωσε τα γομμένα άσπρο γαϊδουράκι, που έβωσε τα πρόβατά του. Με το παρτό μας σκέπασε σαν να είμαι στον παιδιά του. Ο Αγιώργης, με το άσπρο ανάλογο, τα σκέπασε εκεί πέρα και... Τα φύλαξε και πήγαν οι γονείς και τα αγκαλιάσανε. Και πήγαν οι γονείς και όλοι προσευχηθήκανε. Ευχαριστήσαν τον Άγιο Γεώργιο που βρήκαν τα παιδιά τους και βρίσκεται πάλι ξανά μέσα στην αγκαλιά τους.
Δάσκαλε, στην εικόνα τι βλέπουμε και στην τώρα θέλουμε, έχει μια εικόνα σπάνια, εγώ δεν την ήξερα. Ήξερα τον Αγιώργη με το άσπρο του το άλογο και τη Βασιλοπούλα που την απελευθέρωσε από τον Δράκο. Εκεί βρήκαμε μια άλλη εικόνα, βρήκαμε μάλλον. Να είναι αυτή η γνωστή μας εικόνα με τη Βασιλοπούλα και πίσω κάπουλα ο Αγιώργης να έχει ένα τουρκάκι, να το πούμε έτσι, που δεν ήταν τουρκάκι, ρωμιάκι ήταν, ναι, ο Εσυνίγκου, να είναι ένα αγοράκι που να φοράει ένα φέση. Εγώ παραξενεύτηκα, δεν την ήξερα αυτή την ιστορία, και ας είναι καλά η κυρία Παρασκευή, θα μας την πει τώρα, πώς ακριβώς είναι και γιατί παρουσιάζεται αυτό το παιδάκι να το έχει πισωκάπουλα ο Αγιώργης πάνω στο λόγο του. Λέγε. Γιατί, αυτό ήταν δούλος του πλούσιου, του βασιλιά. Του αγά. Τι είναι την ημέρα, γιόρταζε ο Άγιος Τούρκος Αγάς, ναι. Γιασουβάτσι το λέει. Γιασουβάτσι. Λέει, αναστέναξε αφού του πλύνει τα πόδια, χτύπησε η καμπάνα και αναστέναξε. Του λέει, βρε, για βρούμε, γιατί αναστενάζεις, τι έχεις φωνέ, τι έχεις, πονάς τίποτα. Όχι, αυτή τη στιγμή η δική μου είναι στην εκκλησία και γιορτάζουν τον Άγιο Γεώργιο. Εμένα κάθομαι και πλύνω τα πόδια σου. Γυρίζει και του κάνει, αν σε αγαπούσε ο Άγιος Γεώργιος θα σε έπαιρνε από εδώ, δεν θα καθόσουν εδώ. Τι να κάνω, λέει, αφού είμαι δούλος. Εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει ο Γεώργης κάτω, τον αρπάει, τον παίρνει, τον βάζει πίσω στην πλάτη του, γιατί στην πλάτη του είναι καθισμένος. Έτσι. Στα καπούλια του αλόγου πάνω. Και όταν, από τότε ο βασιλιάς γύρισε και εκείνος ορθόδοξος μετά και όπου βρεθεί και όπου σταθεί τον Αγιώργη τον έχει προστάτη του. Αυτή είναι η ιστορία. Μέχρι και ξέρω. Έχει πολλή αλλά δεν το ξέρω όλο. Δεν έχει σημασία. Είναι μια σπάνια εικόνα, τυχογραφία, βυζαντινή παλιά, που βρίσκεται σε αυτό το αέδριο μισοθαμπή και... Δέστε πόσο παραστατικά μας τα είπε η κυρία Παρασκευή, που δεν την ξέραμε. Δεν την ξέραμε. Αυτή από τον πατέρα μου και εγώ την είχα ακούσει, έτσι. Που ρωτούσαμε γιατί είναι. Γιατί σαν μικρά παιδιά ρωτούσαμε γιατί έχει το παιδί στην πλάτη του, γιατί είναι τούτο, γιατί εκείνο. Και μας εξηγούσε ότι ήταν σε μια βασιλιά δούλος και τον έκανε. Τον τιμωρούσε, τον έβαλε να του πλύνει τα πόδια, τον έφυγε να πάει στο πανηγύρι. Τον είχε δούλο το παιδί. Ναι, τον είχε δούλο. Αφού αναστέναξε το παιδί, λευρεντζαούρι, γιατί αναστενάζει. Γιατί λέει, διασκεδάζουν και χτυπάει επάνω στην εκκλησία και εγώ κάθομαι και πλύνω τα πόδια σου. Άμα σε αγαπούσε ο Γιώργος, θα σε έπαιρνε. Μάλιστα, για ενίσχυση αυτών που λες, το παιδάκι κρατάει μια στάμνα, μια ιδρία. Είναι αυτή που έπλαινε τα πόδια του αγά. Λοιπόν, κάνε τώρα την παράδοση, παραλαβεί η κυρία Σταματία, για να κλείσει και η εκκλησία. Έλα, κυρία Σταματία μου, έλα εδώ. Έλα, κυρία Σταματία. Να είσαι καλά, είσαι μια πολύ αξιόλογη κυρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ο Θεός να έχει καλά και σένα. Με τον Γιώργη σου να ζήσετε όρθιοι όσα χρόνια σας δώσει ο Θεός. Να χαίρεστε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Να είστε καλά, κυρία Παρασκευή. Κυρία Σταματία μου, να είστε καλά. Κάνε επίλογο, αγαπητέ Δανίλ. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ήταν μια πρωτότυπη έτσι, παρουσίαση αυθόρμητη εντελώς και βρεθήκαμε σε ένα περιβάλλον που δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται από την αγάπη καταρχήν της υποδοχής, από το θαυμάσιο τραπέζι που μας ετοίμασε η οικοδέσποινα κυρία Παρασκευή και από τον επίλογο εδώ μέσα στο εργαστήρι του Γιώργου και της Παρασκευής και του Μιχάλη. Μιχάλη. Παρασκευά. Ναι. Παρασκευά. Ναι. Του Παρασκευά του Γιού. Και του Μανώλη. Και του Μανώλη που είναι στην Αμερική. Και είδατε τι μπορεί να φτιάξει και να παρουσιάσει η αγάπη των ανθρώπων για τον τόπο τους και η ευρεσιτεχνία του μυαλού. Από τα ταπεινά υλικά του ποταμιού, τα βούρλα, τις ροδοάφνες και τίποτα άλλο, την αγάπη μας. Έτσι ωραία περνάμε εμείς στην τηλεόραση, Θάρη. Έτσι νομίζω, γι' αυτό την προσφέρουμε αυτήν την αγάπη και αυτή τη χαρά που νιώθουμε σε όλους εσάς αγαπητοί φίλοι, με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Και μάλιστα η ανταπόδοση που παίρνουμε είναι πλουσιότατη. Αυτά που σας δίνουμε είναι λίγα, γιατί όπου σταθούμε, σε όποια γωνιά μας συναντήσετε, αλλά και με τα τηλέφωνα σας ακόμα, μας δίνετε την ικανοποίηση και μας δίνετε το κουράγιο. Συνεχίστε. Κάνετε σωστό έργο. Συνεχίστε.